Χαραλαμπίδου, καλησπέρα, καλώ ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Τσορούλη. Τώρα, μοιάζει απίθανο αυτό που ακούμε. ένα τόσο σημαντικό θέμα και δει όταν πρόκειται για παιδιά να αντιμετωπίζετε, αν θέλετε, με τόση προχειρότητα. Πώ γίνεται παιδόφιλοι να αποφυλακίζονται και να επιστρέφουν σε χώρου όπου συχνάζουν παιδιά. Κύριε Τσορούλη, είχα καταθέσει την πρόταση νόμου εκ μέρου τη κοινοβουλευτική ομάδα εδώ και ένα χρόνο. Όταν την κατέθεσα τότε, είχα γίνει συζητήσει στην τηλεόραση και άκουγα πάλι για τη Σύμβαση Λαζαρότσι. Άκουσα, άκουσα για την επικύρωση τη Οδηγία του 2011. Ναι. Μέχρι σήμερα σα διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει τίποτα επίσημο ενώπιον μα στη Βουλή. Λογικά πρέπει να επικυρώσουμε την Οδηγία του 2011 μέχρι τι 17 Δεκεμβρίου. Δεν έχει κατατεθεί τίποτα απολύτω. Άρα, παρά λοιπόν, το θόρυβο που έγινε και όλοι θυμόμαστε πριν από ένα τίποτα, χρόνο, τίποτα, κύριε Τσουφώνα. Δεν έχει γίνει, Όχι. έστω και ένα βήμα προ τα μπρος Και είχα στείλει επιστολή στον πρόεδρο τη Επιτροπή Νομικών, αφού καθυστερούσε η συζήτηση του θέματο, και του είπα ότι μετά από ένα χρόνο, για την επόμενη κακοποίηση παιδιού που θα δει το φω τη δημοσιότητα, θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Προφανώς. Λοιπόν, Προφανώς. αυτή τη στιγμή έχουμε μία πρόταση νόμου μπροστά μα και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Συνεπώ, συζητάμε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Ε, η πρόταση προνοεί εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και έχει δύο σκέλη. Επικεντρώνεται στι ποινέ, οι οποίε δηλαδή, δηλαδή. γίνονται πολύ αυστηρότερε, ειδικά όταν αφορά σχέσει εξουσία με το παιδί. Όταν ο θήτη έχει σχέση εξουσία με το παιδί. Mm. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλο που αφορά την θεραπεία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλο, για να μην φύγουμε, η σημερινή πάντω νομοθεσία. Δεν είναι επαρκής, έτσι, δεν είναι αποτρεπτική. Ούτε ιδιαίτερα αυστηρή. Αυτό εννοώ, αυτό, αυτό λοιπόν. Ναι. Και ε, το δεύτερο σκέλος αφορά θεραπεία κατά την φυλάκιση του θήτη και μετά την αποφυλάκηση συνεχή παρακολούθηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες, γιατί ναι. όπως ακούσαμε και πριν ένα 70% παιδόφιλων επαναλαμβάνει το έγκλημα. Ξέρετε ότι σήμερα αποφυλακίζονται και εργοδοτούνται σε χώρου όπου συχνάζουν παιδιά και δεν υπάρχει νομοθεσία να το αποτρέψει. Διαμένουν δίπλα από σχολεία, δίπλα από πάρκα και δεν υπάρχει νομοθεσία για να προστατέψει τα παιδιά. Και πρέπει, κύριε Τσουρούλη, επικαλούμε την κοινή λογική. Οι πληροφορίε Η... λένε ότι μέχρι και οι ε, μέχρι, μέχρι γυμναστέ. Δεν θέλω να, ε, να εστιάσω συγκεκριμένα. Θα μείνω σε αυτά που λέτε. Χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα γιατί είναι ενδεικτικό το πόσο κοντά βρίσκεται σε παιδιά λοιπόν. Έτσι, Το θέμα είναι, είναι μέρη... ότι σήμερα αποφυλακίζονται και δεν υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθεσία. Όπω υπάρχει σε άλλε χώρε, ναι. γιατί όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανέφερα πριν είναι δεδομένα σε άλλε χώρε. Καλά, χώρες. με το που αποφυλακίσετε κάποιο δηλαδή παιδόφιλο. Χάνεται, εκτεί, την από ποινή, την... Την... την ποινή του, αποφυλακίζεται και πιο νωρί, όπω είπατε και εσεί, για καλή συμπεριφορά. Ναι. Και οι, πιθανότητε είναι να, επαναλάβει. Και μπορεί είναι να επαναλάβει το έγκλημα. Χωρί περιοριστικού όρου, χωρί περιοριστικά μέτρα. Χωρί παρακολούθηση, χωρί κανένα κανέναν απολύτω έλεγχο. Και μετά, μου λέ... και μετά ακούστηκε Όταν σήμερα... Όταν κιόλας αυτό έχει και ε, ψυχικά, ε, ψυχικές ε, καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος. Ό,τι αφορά τον θήτη εννοώ, έτσι. Κυρία Τσουρούλη, δεν είναι μόνο αυτά τα κένα. Θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Πέρσι είχε γίνει υπόθεση, ε, είχε δει το φως της δημοσιογένειας υπόθεση όπου παιδί κακοποιήθηκε σεξουαλικά στη Λεμεσό. Σωστό. Συνελήφθη ο θήτης και αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα το σπίτι του ήταν σε απόσταση 50 μέτρων από το σπίτι του παιδιού. Ξέρετε ότι το πρώτο που γίνεται στο, σε ξένες χώρες είναι να μην επιτρέπεται ούτε καν οπτική επαφή του θήτη με το θύμα. Γιατί το παιδάκι είναι ήδη πολύ τραυματισμένο. Υπάρχουν Μεγάλα κενά στην νομοθεσία μα και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η Βουλή καλείται να αναλάβει τι ευθύνε τη. Είναι η μόνη πρόταση νόμου που έχει μπροστά τη και οφείλει να την προχωρήσει. Αν με το καλό συντονιστούν οι δημόσιε υπηρεσίε και έρθουν με, συγκεκριμένη, ε, με συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να το δούμε. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούμε να ολιγορούμε. Θα είμαστε εγκληματίε.